Δεν έχετε διαβάσει λάθος τον τίτλο. Από πίσω μου, όπως βλέπετε, έχω καινούριο στούντιο. Υπάρχει. Όπα. Τι φάση, ρε παιδιά. Συγγνώμη, παιδιά. Έχουμε λίγα τεχνικά. Μισό λεπτό να το βρω. Λίγο. Όχι, τώρα έχω την Ακρόπολη. Τι σκατά κάνει η Ακρόπολη από πίσω. Μισό. Όχι, τώρα έχω το Taj Mahal. Α, παιδιά, ξέρω τι συμβαίνει. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Θα το λύσω. Έλα, βρε, εντάξει, βρε κουτά. Όχι, να το. Εντάξει. Μου έχει το ξεχάσει πίσω. Μισό. Πώς την πάτησα έτσι και. Μισό λεπτάκι για τις τελευταίες πινελιές. Εδώ. Και εδώ. Τώρα ναι, τώρα έχω καινούριο στούντιο. Και με το καινούριο στούντιο εννοώ τα ράφια πίσω. Μου έβαλα βιβλιοθήκη. Όχι. Με το καινούριο στούντιο εννοώ καινούριο στούντιο, το οποίο θα το δείτε σε αυτό το βίντεο. Όταν λέω στούντιο, είναι στούντιο. Εδώ πέρα τριγύρω υπάρχουν και άλλοι χώροι. Μην προσβάλλεις τώρα, δεν θα βάλω στον τίτλο καινούριο στούντιο και θα έχω από πίσω μια καινούργια βιβλιοθήκη. Όχι, σε παρακαλώ. Είναι κάτι που το δουλεύω σε απόλυτη μυστικότητα, σχεδόν απόλυτη, γιατί ανέβαζα κάποια stories από εδώ και από εκεί, οι πιο παρατηρητικοί. Ενδεχομένως να είχατε καταλάβει τι πεζότανε. Παρ' όλα αυτά δεν το είχα ουσιαστικά ανακοινώσει πουθενά, απλά κάποιοι μπορεί να το είχατε καταλάβει. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πολλά πράγματα και θα βάλουμε πολλά πράγματα στη σειρά, εντάξει, οπότε μείνετε μαζί μου, εμπιστευτείτε με, θα το δείτε το καινούργιο στούντιο στη διάρκεια του βίντεο, απλά θα πάνε σιγά σιγά με τη σειρά, μην κάνει skip, ξεκόλα. Αρχικά είμαι 8 χρόνια στον ίδιο χώρο, εντάξει, τι έγινε τώρα και ξαφνικά μου την έδωσε, ας πούμε, να φύγω. Ξύπνησα μια μέρα και λέω, αυτό ήτανε. Δεν με σηκώνει άλλο ο χώρος, τα φάγε τα ψωμιά του, πρέπει να πάω κάπου αλλού. Κάπως έτσι έγινε. Όλα ξεκίνησαν με ένα περίεργο όνειρο που είδα. Καθώς κοιμόμουν, ονειρεύτηκα ότι βρέθηκα σε κάτι περίεργες σκάλες. Εντάξει, το περίεργες που λέω ήταν σάλτσα, ήταν απλώς σκάλες. Ξεγράψτε το περίεργες. Παρ' όλα αυτά, ξαφνικά βρέθηκα μπροστά από μία μισάνοιχτη πόρτα με ένα περίεργο κόκκινο φως να ξεπροβάλλει από μέσα της. Δίστασα, αλλά η περιέργειά μου δεν με άφησε να κάνω πίσω. Πήρα μια βαθιά ανάσα και πήγα να δω τι με περιμένει. Επιτέλους. Είμαι ο Μορφέας. Γιάννης, χάρηκα, αλλά Μορφέας τώρα και εσύ μήπως τα παραλές λίγο. Σου λείπουν 20-25 κιλά. Επίσης, πού είναι η καμπαρτίνα, Μορφέας με φούτερ, δεν κολλάει ρε παιδί μου. Και επίσης όνειρο είναι, ανάγκη να βλέπω τον εαυτό μου ως Μορφέα. Τέλος πάντων, θα πάω με τα νερά του ονείρου. Τι θέλεις, Μορφέα. Παρακαλώ, κάθισε. Πες μου. Φαντάζομαι πως τώρα νιώθεις λίγο περίεργα. Ωπα ρε παιδιά, γιατί τώρα το δα, τι είναι αυτό το θέαμα. Βερμούδα, σταυροπόδι και flip-flops. Ο Μορφέας, ούτε στο όνειρό μου. Τέλος πάντων, πες μου, τι έχεις να μου πεις. Έχεις το βλέμμα ανθρώπου που νομίζει πως σε λίγα λεπτά θα χτυπήσει το ξυπνητήρι και θα ξυπνήσει. Περιέργως όμως, αυτό που ζεις τώρα δεν είναι καθόλου μακριά από την αλήθεια. Γιάννη, πιστεύεις τη μοίρα? Όχι. Γιατί όχι? Τι γιατί όχι, ρε Μορφέα, σιγά μην πιστεύω και στο ξεμάτιασμα να πούμε. Όπως και να έχει, σήμερα θα κληθείς να πάρεις μία απόφαση όπου θα επηρεάσει την υπόλοιπη ζωή σου. Και το λέγαν τα ζώδια σήμερα, έτσι, για τους ηχθείς, λέει. Θα κληθείτε να πάρετε σημαντικές αποφάσεις για τα επαγγελματικά σας. Για πες. Αφού πάρεις αυτή την απόφαση, δεν υπάρχει γυρισμός. Παίρνεις το πράσινο χάπι, ξυπνάς και συνεχίζεις να κάνεις βίντεο από την ασφάλεια του δωματίου σου. Παίρνεις το κόκκινο χάπι και μένεις εδώ, μαζί μου. Με το ρίσκο να χάσεις τα πάντα. Ακόμα και τα συναισθήματά σου. Ναι, ωραία εδώ η φασούλα, αλλά εγώ ξενερώ τελείως, έτσι. Όλα λάθος, έτσι. Αρκετά αυτά δεν είναι χάπια, έτσι. Ναι, δεν κοροϊδεύετε κανέναν. Τι είναι, τσίχλες, είναι καραμέλες, είναι κάτι τέτοιο. Επίσης, ρε παιδιά, μία δουλειά είχατε. Κόκκινο και μπλε. Τι μου βάζεις το πράσινο, παιδί μου. Τι κόκκινο και πράσινο. Τι είμαστε Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί να διαλέξουμε κόκκινο και πράσινο. Και τώρα δηλαδή θα κάτσεις έτσι για πάντα, επεσαγγείλωση, ε. Θα μου τζώνει το ταβάνι για πάντα με τα χάπια. Στο είπα, φέρε μου το πράσινο τώρα. Γιατί δεν μπορώ να φεύγω εγώ από εκεί. Θα κάτσω το δωμάτιό μου με την άνε. Μου πέσε κάτω, πού πήγε. Λες να είναι το πεπρωμένο που μου χτυπάει την πόρτα να πρέπει να πάρω το κόκκινο. Ή απλώς πρέπει να πάρω το κόκκινο για να προχωρήσει σιναριακά. Φέρε μου το κόκκινο. Το κόκκινο είναι μέντα. Δεν κακό. Ακολούθησε με. Πάμε. Έχεις κι άλλα κόκκινα, μήπως. Μου άρεσαν. Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς αυτός ο λόγος. Αν θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, απλά είχα αυτό το ζευγάρι γυαλιά και έπρεπε κάπου να τα χρησιμοποιήσω. Δεν τα χρησιμοποιώ έξω, εντάξει. Έγραψα κάτι γύρω από αυτό το ζευγάρι γυαλιά. Γιατί ο Νόλαν με το Tenet καλύτερος είναι. Βέβαια, αν το καλοσκεφτείς, αυτό το στούντιο μπορεί να είναι το δικό μου Matrix. Και πρακτικά, να το δεις, ο προηγούμενος χώρος που γύριζε τα βίντεο γενικά με περιόριζε. Γιατί έπρεπε όλα να γίνουν μέσα σε εκείνο το δωμάτιο. Γενικά, οι εργασίες εδώ πέρα στο χώρο πήρανε περίπου 3 μήνες. Αρχίσανε από τέλη Ιουνίου και έχουμε φτάσει τώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο για να πω ότι οκ, έφτασε στη μορφή που το θέλω.
Προφανώς θα μπουν και άλλα πράγματα, ενδεχομένως να έχει λίγη ηχό, οπότε αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Αλλά ναι, είναι σε ένα σημείο που μπορώ να το παρουσιάσω σε κόσμο. Αλλά πριν πάμε στην παρουσίαση, θέλω να σας δώσω μία εικόνα για το πώς ήταν ο χώρος. Οπότε καθ' όλη τη διάρκεια εγώ έπαιρνα αυτήν εδώ πέρα την κάμερα, ερχόμουν εδώ πέρα στο χώρο και έδειχνα σιγά σιγά το πώς ήταν, πώς έγινε και στο τέλος θα δούμε πώς έχει γίνει τώρα. Οπότε παρελθοντική Γιάννη, για δείξα μας λίγο πώς ήταν ο χώρος. Πιθανότητα φέρνομαι αρκετά σκοτεινός, αλλά αυτή τη στιγμή εδώ μέσα δεν έχει ρεύμα. Είναι 26/6/2020 και αυτό ίσως το βλέπετε ένα μήνα μετά, 1,5-2, δεν ξέρω. Είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι το οποίο θα βγει πιο μετά, αλλά δεν έχω ας πούμε και κάποιο χρονοδιάγραμμα. Οπότε είναι έτοιμο. Θεωρητικά βέβαια, όταν βλέπετε σε αυτό το βίντεο, αυτός εδώ πέρα ο χώρος δεν θα είναι έτσι όπως τον είδατε τώρα. Θα έχει γίνει στούντιο. Οπότε θα μπορέσω να μεταφέρω όλο τον εξοπλισμό εδώ πέρα και να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. Ή θα βλέπω αυτό το βίντεο, ας πούμε, μετά από κάμποσο καιρό και θα κλαίω κάπου στην μπανιέρα μου. Που δεν έχω κιόλας, έχω ντουζιέρα. Τι λες και εσύ, είναι όχι, θα το κάνουμε στούντιο εδώ μέσα. Δεν μιλάει, είναι άγαλμα. Κάποια τελευταία δήλωση πριν κλείσει αυτό. Όχι, δεν μιλάς ακόμα, είσαι άγαλμα, σωστά. Παρ' όλα αυτά, μπορεί κάπου να θες να πας με αυτό το ποδήλατο. Το οποίο ποδήλατο το χρησιμοποιούσα όταν ήμουν 12 περίπου. Τώρα το έχει πάρει ο ενίχος, το βλέπω με αγριό. Κοιτάξτε, μου λέει μην τολμήσεις. Μπορεί να έχω μόνο δεξί χέρι, αλλά δεν θα κολλώ σαν το χρησιμοποιήσω. Έγινε, ενίχε, θα μιλήσουμε. Μετά από εκείνο το γύρισμα τον Ιούνιο, σήμερα έχουμε 16 Ιουλίου. Εδώ πέρα έχει ηχό. Και ξέρετε γιατί έχει ηχό? Γιατί ο τόπος άδειασε. Δεν είχε το ηχό την προηγούμενη φορά, γιατί την προηγούμενη φορά είχε πράγματα. Αλλά τώρα έχει ηχό, γιατί άμα δείτε πίσω μου, βλέπουμε τοίχο, ο οποίος είναι χάλια, το βλέπετε. Αυτό πρέπει να φτιαχτεί, παιδιά. Οπότε έχουμε ακόμα πολλή δουλειά. Παρ' όλα αυτά, έγινε ένα μεγάλο βήμα, γιατί πλέον ο χώρος έχει αδειάσει. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να φτιαχτούν. Πρέπει να φτιαχτεί ο τοίχος, να βαφτεί. Αρχικά εδώ πέρα δεν έχει ρεύμα. Για να μπορέσω να κάνω βίντεο, θα πρέπει να πάρω ένα ποδήλατο. Ξέρω εγώ να κάνω ποδήλατο την ώρα του βίντεο για να παράγω ενέργεια. Παρ' όλα αυτά, λίγες μέρες και ένα λουμπάγκο αργότερα από όλα τα πράγματα που έφυγαν από εδώ πέρα, είμαστε σε καλό δρόμο. Ε? Τι λες κι εσύ? Είναι όχι. Είναι ακόμα άγαλμα, δεν μιλάει. Όπως και να έχει, αυτό το βίντεο για μένα είναι μέρες γυρισμάτων. Για εσάς είναι λίγα λεπτά. Τα βλέπετε όλα πολύ περιεκτικά για το τι συνέβη εδώ πέρα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι σε αυτό το βίντεο. Θα τα καταφέρω να μετατρέψω αυτό το χώρο από, ξέρω εγώ, ένα χώρο με αρκετές φθορές και αρκετά πράγματα στο ονειρικό στούντιο που έχω στο μυαλό μου? Αν τα καταφέρω, Σπύρο Σούλη, τρέμε. Εντάξει, μετά θέλω εκπομπή στην τηλεόραση. Θα το παρατήσω αυτό μετά. Η τηλεόραση έχει πιο πολλά λεφτά σίγουρα. Όπως και να έχει κλείνει αυτό το κομμάτι του βίντεο, και τα λέμε στο επόμενο update που λογικά θα είναι ακόμα πιο άδειος ο χώρος και ίσως αρχίσουν να γίνονται πραγματάκια και να φτιάχνονται γενικότερα, αφού μπουν άνθρωποι που ξέρουν πώς να το κάνουν αυτό. Θα περάσει από εδώ μια παρέλαση. Θα γίνει από ανθρώπους που ξέρουν να κάνουν κάποιες εργασίες. Το κλείνω τώρα, εντάξει, σας κούρασα. Blogger Γιάννης. Γεια σας, επόμενο update με μεγαλύτερη πόπο. Εδώ μέσα όταν μιλάω είναι λες και δεν ξέρω, είμαι στο μέγαρο μουσικής αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί κάπως σε αυτό το κλιπ που βλέπετε, οπότε θα αντέξετε να με ακούτε με ηχό. Έχει πλάκα, γιατί κάνω και την παρένθεση ότι παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορεί να γίνει κάτι, θα με ακούτε και εσείς σε φάση, ω, δεν μπορώ άλλη ηχό, σταμάτα. Αλλά αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, τι παίχτηκε, παιδιά, το βλέπετε πίσω πως είναι ο τείχος? Αποφάσισα ότι δεν θα γίνει στούντιο. Αποφάσισα ότι, εντάξει, ξέρω εγώ. Αποφάσισα ότι όλο αυτό ήταν μάτιο, πήρα μια βαριοπούλα, τον γκρέμισα. Όχι. Αυτό που συμβαίνει είναι, ελάτε μαζί μου. Έχει πλάκα γιατί το δεξί μου χέρι είναι σε φάση που θα σας φέρει μαζί μου, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, αυτό που συνέβη εδώ πέρα. Τώρα είναι που θα πεθάνετε από την ηχό, αλλά δεν πειράζει. Αυτό που συνέβη λοιπόν εδώ πέρα είναι ότι ο τείχος, επειδή ήταν παρατημένο για αρκετό καιρό, είχε πιάσει υγρασία. Έπρεπε να γκρεμιστεί για να περαστεί από πάνω. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, κάτι θα γίνει. Εγώ δεν ξέρω από αυτά γενικά. Αν είσαι μάστορας και ήρθες εδώ πέρα για να φτιάξεις πράγματα, μπορείς να με κλέψεις άνετα. Δηλαδή δεν έχω ιδέα, εντάξει, απλά συγκρίνω τιμές. Και λέω, εσύ είσαι ο πιο φθηνός, φαίνεσαι εντάξει. Θα σε έβαζα στο σπίτι μου, ας πούμε, έλα να μου το φτιάξεις. Κάπως έτσι δουλεύει η φάση. Τουλάχιστον για τα περισσότερα, γιατί εντάξει, κάποια πράγματα τα ξέρω κι εγώ. Παρ' όλα αυτά, τώρα είναι στη φάση που είναι τελείως άδειο, εκτός από κάποια έπιπλα που βλέπετε εδώ, τα οποία έπιπλα ήταν ήδη στο χώρο και θα μείνουν εδώ πέρα. Κατά τα άλλα, έχει αδειάσει πλήρως, έχουν φύγει τύχη. Δεν έχει ακόμα ρεύμα, που το ρεύμα είναι μια διαδικασία που έχει γραφειοκρατία και πράγματα και πρέπει να παρακαλάσει υπαλλήλους να σε εξυπηρετήσουν μέχρι να τύχει στο σωστό και σου πει «Α, αυτά σου πάνε». Δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά, χρειάζεται μόνο εκείνο και το άλλο που τα έχεις εσύ από την αρχή. Αλλά τέλος πάντων θα αποκτήσει ρεύμα, θα
Φτιαχτούν τείχοι, θα βαφτεί, θα μπουν έπιπλα, πράγματα, θα τα δείτε στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, έχει πλάκα, αλλά ξέρεις, όντως, εγώ τώρα έχουμε 4 Αυγούστου, είναι ένα βίντεο που το τραβάω μέσα σε διάρκεια 2 μηνών, κάτι τέτοιο. Και εσύ δεν ξέρω πότε θα το δείτε, όποτε είναι έτοιμο θα το δείτε. Μπορεί να το δείτε Σεπτέμβρη, μπορεί να το δείτε μέσα στον Αύγουστο, μάλλον Σεπτέμβρη θα το δείτε, μπορεί και όχι. Τέλος πάντων, αυτά θα τα πούμε στο επόμενο update. Επειδή πιάσει και το χέρι μου αυτή τη στιγμή κυρίως. Το οποίο επόμενο update δεν ξέρω πότε θα είναι και επίσης δεν ξέρω πώς θα μοντάρω όλα αυτά τα πράγματα, εντάξει. Παρ' όλα αυτά, όσο προχωράνε τα updates, λογικά θα έχει και λιγότερο ηχό εδώ μέσα, εντάξει. Γιατί τώρα μιλάω εγώ και ο ήχος είναι σε φάση, ω, μα απελευθέρωσε. Και πηγαίνει σε όλους τους τοίχους και επανέρχεται πίσω στο μικρόφωνο 20 φορές ή κάτι. Αυτά, σας αφήνω με αυτόν εδώ πέρα τον τοίχο που δεν έχει πάθει κάτι. Έχουν βγει τα τούβλα έξω, είναι σε φάση. Οξυγόνο είναι αυτό, ήμασταν εδώ μέσα κλεισμένα 20 χρόνια ή κάτι. Τέλος πάντων, αυτά σας αφήνω. Αντίο. Αυτό, εντάξει. Τώρα που το ξαναείδα και εγώ, είχα δίκιο. Όντως το βλέπετε τέλος Σεπτέμβρη, γιατί γίνανε μερικές αναποδιές, μερικά γραφειοκρατικά και τέτοια πράγματα. Οπότε πήγανε πίσω κάποια πράγματα που ήθελε τέλος πάντων ο χώρος και επίσης έχει λιγότερο ηχό. Δεν έχει φύγει τελείως ηχό. Εντάξει, θα διορθωθεί αυτό με ηχομονωτικά πάνελ και πράγματα, αλλά έχει σίγουρα λιγότερη από εκείνο το πράγμα που η φωνή μου πήγαινε σαν τρελομπαλάκι στο χώρο. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζω ότι ο λόγος που έχει κλικάρει σε αυτό το βίντεο, ακόμα και αν δεν με ξέρεις, είναι η περιέργεια. Μπορεί να με ξέρεις καν και να είσαι σε φάση, όπα, καινούριο στούντιο. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, θέλω να δω το στούντιο. Παρ' όλα αυτά, τι έχει κάνει αυτός. Οπότε, όντως, ήρθε αυτή η ώρα. Πάμε να δούμε μαζί το καινούριο στούντιο. Ελάτε μαζί μου. Δεν κοροϊδεύω κανέναν, η κάμερα είναι πάνω σε τρίποδο. Εγώ πρέπει να την πάρω. Πάμε! Τώρα, ο πρώτος χώρος είναι ουσιαστικά ένα μικρό σαλόνι. Δεν θα το βλέπετε τόσο σε βίντεο, είναι περισσότερο χώρος για άραγμα, εντάξει. Είναι χώρος, ρε παιδί μου, να βάλεις το φαγητό σου, να φας, να πεις μια κουβέντα με κάποιον άλλον που μπορεί να είναι εδώ, να βάλεις να παίξεις ένα επιτραπέζιο, άμα έχουμε και επισκέψεις, που λογικά θα έχουμε. Γιάννη, εσύ τι κάνεις εκεί πέρα? Αράζω. Αράζει, είδατε που σας το είπα, επειδή είναι χώρος για άραγμα. Πάμε στον επόμενο χώρο όμως. Επόμενος χώρος είναι αυτός εδώ πέρα που θα κάνω τα unboxing. Έχει πλάκα γιατί σε παλαιότερα βίντεο ξεκίναγα τα unboxing και έλεγα. Σήμερα βρισκόμαστε πάλι εδώ πέρα στο στούντιο που κάνω τα unboxing. Που να ξέρει αυτός ο Γιάννης ότι τώρα θα το λέω μη ειρωνικά. Γιατί αυτός ο χώρος θα είναι όντως για unboxing ή για κάποιο άλλο project που μπορεί να προκύψει στην πορεία. Και αυτό που λέω μόλις τώρα ίσως είναι κάποιο hint για άλλο project. Δεν ξέρω, ίσως. Γενικά αυτός ο χώρος μου λύνει τα χέρια γιατί το μόνο που έχω να κάνω είναι να καθίσω εδώ πέρα στο τραπέζι. Να στήσω την κάμερα, να βάλω τα φώτα, όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά και να φέρω κάτι για unboxing. Τι είναι αυτό που θα κάνουμε unboxing σήμερα? Είναι τα συναισθήματα του Γιάννη. Όπως το περίμενα, είναι άδειο. Περνάμε παρόλα αυτά παρακάτω. Και περνάμε στον επόμενο χώρο που είναι στον ίδιο χώρο με τον προηγούμενο. Ουσιαστικά είμαστε στον ίδιο χώρο που κάνω τα unboxing. Αυτός ο χώρος είναι 2-1, εντάξει. Εκεί πέρα στο τραπέζι θα κάνω unboxing. Εδώ πέρα πίσω μπορεί να κάνω τα κυριακάτικα βίντεο. Ναι, πλέον δεν θα κάνω όλα τα βίντεο από την άνεση του γραφείου μου. Μπορεί να είμαι όρθιος, εντάξει. Όταν είσαι όρθιος μπορείς να κάνεις περισσότερες κινήσεις. Μπορεί κάποια μέρα μου τη βαρέσει. Να θέλω να κάνω στο YouTube tutorial ύπτιου. Για να μην μπορώ να το κάνω, λογικά δεν θα γίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά, προτιμώ να κάνω τέτοιου είδους βίντεο όρθιος. Εδώ πέρα υπάρχουν 2 αφίσεις, ίσως διακοσμηθεί κι άλλο ο χώρος. Στο μέλλον θα δούμε, ναι. Αυτό εδώ πέρα είναι αφίσα Minecraft. Είμαι 27 χρονών και αυτό εδώ είναι αφίσα Minecraft. Και δεν ντρέπομαι καθόλου. Δες τι ωραία χρωματάκια που έχει. Γιατί να ντραπώ. Και τώρα εσείς λογικά είστε στη φάση, okay, ο Γιάννης μας έδειξε πού θα κάνει τα gaming βίντεο. Μας έδειξε το μικρό σαλονάκι, μας έδειξε που θα κάνει unboxing, που θα κάνει τα βίντεο της Κυριακής που μιλάει για πράγματα. Άρα λογικά αυτό είναι το στούντιο. Όχι βρε κουτά, βρε κουτά. Το μισό έχουμε δει προς το παρόν. Πάμε παρακάτω. Επόμενος χώρος είναι αυτός εδώ πέρα. Εδώ πέρα θα γυρνάω τα βίντεο από τις κονσόλες. Και λέω τα βίντεο από τις κονσόλες. Παρόλο που έχω μόνο PlayStation 4. Αλλά ρε παιδί μου, δεν ξέρεις σου ξημερώνει καμιά φορά. Μπορεί μια μέρα να ξημερώσει και να έχω κι άλλες κονσόλες. Δεν ξέρεις ποτέ. Πιάνετε ρε παιδί μου το νόημα. Τηλεόραση, κονσόλα, καναπές. Έτσι είναι σε φάση σαλονάκι γιατί συνήθως σε σαλόν θα έχεις την κονσόλα. Τώρα προσέξατε την τζαχνιά που έκανα. Ξέρω ότι σε όλους μας. Και σε μένα, ναι, θα λείψει το μπλε καλοριφέρ. Παρ' όλα αυτά, προσπάθησα να φέρω εδώ πέρα την ψυχή του πορτοκαλί καναπέ. Είναι το κάλυμα του καναπέ, εντάξει, το έβαλα εδώ πέρα να μας θυμίζει κάτι από τον προηγούμενο χώρο. Μπορείς μόνο να μιλάς λίγο πιο σιγά γιατί κοιμάμαι. Πολύ καλή πάσα, Γιάννη. Γενικότερα, οκ, ρε παιδί μου, είναι εδώ πέρα το στούντιο, ξέρω εγώ, για το YouTube επαγγελματικό και θα γυρνάω εδώ πέρα τα βίντεο. Αλλά αυτό εδώ πέρα είναι μια τηλεόραση, εντάξει. Τηλεόραση παίζει Netflix, ο καναπές γίνεται και κρεβάτι. Οπότε πιάνε το μοτίβο. Μπορεί να κοιμάμαι και εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Δεν είναι όλα για το YouTube, είναι και για καλό. Βούλωσέ το τώρα, γιατί θέλω να κοιμηθώ, εντάξει. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Λοιπόν, σας έχω δείξει ήδη αρκετά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ρε παιδί μου, δεν μοιάζει ολοκληρωμένο, έτσι. Τι λείπει? Ύπνος μου λείπει. 3 μήνες τώρα δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Μάλιστα. Green screen λείπει. Τεράστιο green screen.
Και θα μου πεις τώρα, Γιάννη μου, χρειάζεσαι ένα τόσο μεγάλο green screen και θα σας πω, παιδιά, έχουμε όλοι φιλοδοξίες. Εντάξει, μπορεί να γυριστεί κάποιο καινούργιο Lord of the Rings. Εγώ δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία. Θέλω να πάρω τηλέφωνο τον Peter Jackson, να σου πω. Έλα, Peter μου, ναι. Έχω χώρο. Αν χρειαστείς, δεν θα γυριστεί άλλο. Δεν υπάρχει κανένα χειρόγραφο, έστω κάτι, να μην έχει εκδοθεί, ρε παιδί μου. Τίποτα, ε. Καλά, δεν πειράζει. Θα δω το Amazon. Τι να κάνω. Έλα, ναι, θα τα πούμε, γιαγιά. Ναι, μάλλον θα γυριστεί καινούργιο Lord of the Rings εδώ πέρα, εφόσον υπάρξει. Παρ' όλα αυτά, αυτό το green screen μου λύνει τα χέρια. Γιατί στον προηγούμενο χώρο έπρεπε να στήσω το green screen από πίσω μου. Να βάλω τα φώτα και να στήσω την κάμερα με έναν τρόπο ώστε να φαίνομαι όσο το δυνατόν περισσότερο από μένα. Επίσης, αν έκανα τα χέρια μου έτσι, βγαίνανε εκτός, οπότε έπρεπε να κάνω κάτι τέτοιο. Αν ήθελα, τώρα μπορώ να κάνω στην κυριολεξία το οτιδήποτε εκεί με μέσα. Επίσης, φαίνομαι ολόκληρος. Στα παλαιότερα βίντεο φαινόμουν από εδώ και πάνω γιατί υπήρχε λόγος. Απλά δεν χωρούσα ολόκληρος. Έπρεπε να καθίσω έτσι με κάτι. Τώρα μπορώ να κάνω πράγματα όπως αυτό. Βγήκα για βόλτα στην εξοχή. Ή αυτό. Τι λέει ο φίλος. Αλλά και αυτός ο χώρος θα είναι χώρος 2-1. Εντάξει, θα μπορώ να γυρνάω ό,τι θέλω εδώ πέρα στο green screen. Παρ' όλα αυτά, θα είναι και ο χώρος του VR. Πριν είχα 2,5 με 3 τετραγωνικά σε VR, τώρα έχω περίπου 8. Είναι σχεδόν γήπεδο ποδοσφαίρου διαφορά, εντάξει. Ουσιαστικά εδώ πέρα στο στούντιο προφανώς έχω πολύ περισσότερο χώρο για το VR και επιτέλους μπορώ να δοκιμάσω το Mixed Reality. Καλύτερο από λίγο καλό κρασί με θέα την εξοχή. Το σπάσα. Ουσιαστικά με το Mixed Reality καταλαβαίνετε τι ζω εγώ ενώ είμαι μέσα σε κάποιο εικονικό κόσμο. Οπότε αυτομάτως παιχνίδια που υποστηρίζουν το Mixed Reality γίνονται πολύ πιο κατανοητά στο να τα παρακολουθείτε εσείς και πολύ πιο ευχάριστα γιατί καταλαβαίνετε, ας πούμε, τι βλέπω εγώ βάζοντας το headset. Το κακό είναι ότι δεν υποστηρίζουν όλα τα παιχνίδια Mixed Reality, οπότε για τα υπόλοιπα παιχνίδια θα βλέπετε απλά τη σιλουέτα μου και από πίσω gameplay. Που πάλι νομίζω είναι πολύ καλύτερο από το να βλέπετε όλο το background γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να βλέπετε πράσινο. Αυτό ήταν τα νέα για το στούντιο προς το παρόν. Γυρνάμε πίσω στο Γιάννη. Και αυτό είναι το στούντιο με την τωρινή του μορφή. Προφανώς σιγά σιγά ίσως μπαίνουν και άλλα πράγματα, ας πούμε, και βελτιώνεται γενικότερα ο χώρος. Είδατε πώς ήταν και πώς έγινε. Σπύρο Σούλη τρέμε, εκεί ήθελα να καταλήξω. Αν ας πούμε τώρα που ήρθα σε αυτό το στούντιο αύριο, παπ, όλοι σταματήσετε να με βλέπετε, που μην το κάνετε γενικά, μην είστε κάφε, εντάξει, ξεκολλάτε. Δηλαδή είναι πολύ κακό timing αρχικά για να το κάνεις, μην το κάνεις δηλαδή. Αλλά ξέρεις κάτι, είναι η απόδειξη ότι να, δες εδώ τι ωραίο που έγινε και πώς ήτανε, ορίστε. Real talk παρόλα αυτά, εδώ είναι το κομμάτι του βίντεο όπου μιλάω. Όχι, δεν μιλούσα στο προηγούμενο και στο προηγούμενο μιλούσα. Απλά τώρα θα πω κάποια πράγματα, ρε παιδί μου. Γενικά το καινούριο στούντιο μου δίνει νέες δυνατότητες. Είναι, ρε παιδί μου, λες και προσπαθείς να κάνεις μία δουλειά και έχεις 3 εργαλεία και ξαφνικά για την ίδια δουλειά έχεις 25 εργαλεία. Προφανώς θα δουλεύω πολύ πιο αποδοτικά, γιατί στον παλιό χώρο έπρεπε στην κυριολεξία να μετακινώ συνέχεια πράγματα ανάλογα με το τι κάνω. Αν ήθελα να βάλω green screen, έπρεπε να στήσω το green screen, να στήσω τα φώτα, να βάλω την κάμερα σε μία απόσταση που θα φαίνομαι όσο το δυνατόν περισσότερος, αλλά το προηγούμενο δωμάτιο είχε και συγκεκριμένες διαστάσεις. Δεν μπορούσα να τη βάλω την κάμερα, ξέρω εγώ, στην κουζίνα, γιατί δεν θα φαίνομαι μετά. Τώρα, αν έχω ουσιαστικά κάποια ιδέα, απλά στείνω την κάμερα, βάζω τα φώτα και είμαστε έτοιμοι. Φύγαμε. Ουσιαστικά όλη αυτή την περίοδο, δηλαδή από τώρα που βλέπετε στο βίντεο μέχρι 3 μήνες πίσω, ήταν γενικά μια πολύ κουραστική περίοδος για εμένα. Δεν πήγα διακοπές για να υπάρχει τέλος πάντων αυτός εδώ πέρα ο χώρος. Πήγανε βέβαια άλλοι διακοπές. Οι Μάστορες που έπρεπε να είναι εδώ και 15 Αύγουστο κάνανε διακοπές. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ναι. Να θες το ηλεκτρολόγιο για φώτα και να έχει πάει διακοπές. Δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά. Βέβαια, το γεγονός ότι δεν πήγα διακοπές δεν είναι προφανώς κάποιο παράπονο. Δεν μου το επέβαλε κάποιος. Είναι ευλογία να έχω αυτή την επιλογή. Να πω, OK, ξέρεις τι, μπορώ να πάω διακοπές, αλλά δεν θα πάω για να κάνω αυτό το χώρο, ας πούμε. Παρόλο βέβαια που είδατε πως ήταν, από το κουβάλιμα γενικά έκανα κορμί για παραλία.
αλλά έκανα ένα μπάνιο. Εντάξει, δεν το ευχαριστήθηκε κανείς δηλαδή. Τώρα για όσους δεν το γνωρίζετε, γενικά έχω αυτό το κανάλι 8 χρόνια, ανεβάζω βίντεο 8 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια προφανώς υπήρχαν και κάποιες παύσεις, δεν ανέβαιναν τα βίντεο τόσο συχνά, άλλες φορές πιο συχνά. Παρ' όλα αυτά, ασχολούμαι full time με αυτό τα δύο τελευταία. Και από τότε που το αποφάσισα αυτό, είναι λες και όλα πήραν το δρόμο τους, ρε παιδί μου. Γενικά αισθάνομαι τυχερός και έπαιξε ρόλο και η τύχη. Εντάξει, η τύχη είναι ένας ακανόνιστος, ας πούμε, παράγοντας. Αν ορίσουμε ως τύχη, ας πούμε, τις επιλογές που έκανα, χωρίς να ξέρω ότι θα φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Όπως για παράδειγμα, μπορεί να παίξει ρόλο το γεγονός ότι άφησα τη δουλειά μου για να ασχοληθώ αποκλειστικά με το YouTube. Τύχη είναι και το πώς μου μίλησε ο διευθυντής μου όταν του ζήτησα αύξηση και μετά τελικά αποφάσισα να φύγω από τη δουλειά. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μου μίλησε πολύ καλά. Αν μου μίλαγε καλά, μπορεί να ήμουν ακόμα εκεί και να μην είχα αυτό το χώρο. Οπότε να είναι καλά ο άνθρωπος που μου είπε μεταξύ άλλων: αν θες λεφτά, πήγαινε γίνε σουβλατζής. Ότι όποιος είναι ψήστης, ας πούμε, έχει φορολογική δήλωση εξαψήφια. Υπάρχει κάποιος που παρακολουθεί, είναι ψήστης, τυλιχτής, κάτι να μου πει ποια είναι η αλήθεια. Τόσο πολύ χρήμα έχει το πιτόγυρο, δεν ήξερα. Να μου πεις το έχουν βάλει 2,5 ευρώ, κάτι πρέπει να παίζει. Όπως και να έχει, από εδώ και πέρα θα είμαι σίγουρα πιο ήρεμος, θα γίνεται σίγουρα πολύ καλύτερη η δουλειά μου και θα μπορώ να έχω και περισσότερη ενέργεια για πράγματα. Γιατί ειλικρινά, τους 3 τελευταίους μήνες υπήρχαν μέρες που ξύπναγα, ξέρω εγώ, 9 παρά, ερχόμουν εδώ πέρα, γινόντουσαν εργασίες ως τις 4-5, μετά επέστρεβα 5,5-6, έκανα ό,τι ήταν να κάνω για το YouTube. Μπορεί να κοιμόμουν, ξέρω εγώ, και 2-3-4-5 το πρωί και μετά να έκανα το ίδιο την επόμενη μέρα. Νομίζω δεν έχω φτάσει πιο κοντά στο ωράριο ύπνου Batman. Τώρα τελείωσαν όλα αυτά. Θα ασχολούμαι μόνο με αυτό εδώ πέρα που κάνω στο YouTube και ό,τι άλλο προκύψει. Προφανώς, γιατί προκύπτουν πράγματα. Σας ευχαριστώ που πατάτε το κουμπάκι subscribe, το like, το που παρακολουθείτε όλα τα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι. Γιατί προφανώς, αν δεν τα παρακολουθήσατε, λογικά δεν θα ήμουν κι εγώ εδώ πέρα. Και στην κυριολεξία ξέρεις, okay, εγώ ας πούμε έχω κάνει την προσπάθειά μου, ανεβάζω βίντεο από εδώ από εκεί. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω κιόλας ότι η σκληρή δουλειά ανταμείβεται είναι μπούρδα. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς μπούρδα. Μετράει το να κυνηγάς, ας πούμε, την τύχη σου. Αλλά υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανθρώπων που όντως έχουν δουλέψει για κάτι, αλλά δεν έχει συμβεί. Οπότε σε όλα χρειάζεται λίγη τύχη. Τύχη, γιατί στην κυριολεξία θα μπορούσα να είχα κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα και να μην υπήρχατε τόσο πολύ εδώ πέρα. Τώρα, τι να περιμένετε από το κανάλι και από μένα. Γενικά, γνωρίζω ότι είμαι κυνηγός. Εντάξει, κάνω αυτό το βίντεο, δεν θα σας πω τώρα. Χαμός, ρε, αλλάξαμε εποχή, έρχονται βιντεάρες. Γενικά δεν μου αρέσει κιόλας να τα λέω, γιατί είστε μερικοί που μπορεί εγώ να το πω για πλάκα, ρε παιδί μου, και εσείς μετά από μένα θα περιμένετε, ας πούμε, να γυρίσω το endgame, ας πούμε. Οτιδήποτε κατώτερο, ας πούμε, είναι μούφα. Για δωρεάν περιεχόμενο στο ίντερνετ που αυτό ουσιαστικά συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει με το στούντιο είναι ότι πλέον έχω διάφορα εργαλεία στο χέρι μου για να γίνεται καλύτερα η δουλειά μου. Πει πλέον τα βίντεο δεν θα είναι όλα. Στείνω την κάμερα εδώ πέρα και αυτό βλέπετε, ή τη στείνω, ξέρω εγώ, και βλέπετε τον καναπέ άμα κάνω unboxing. Εδώ πέρα θα γυρνάω τα gaming video, σε άλλο χώρο θα γυρνάω το unboxing, σε άλλο χώρο πιθανότατα θα γυρνάω τα βίντεο που γίνονται την Κυριακή, σε άλλο χώρο θα γυρνάω τα βίντεο που θα παίζω κάποιο παιχνίδι από κονσόλα. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και διαφορετικά χρώματα στο χώρο. Νομίζω το βίντεο δεν είναι γεμάτο. Πήρατε μια ιδέα για το πώς ήταν το στούντιο και πώς έχει καταλήξει. Σας μετέφερα αυτή την αλλαγή εδώ πέρα που μαζί θα βιώσουμε ουσιαστικά καθημερινά στο κανάλι. Το κανάλι θα συνεχίσει να τρέχει από αυτόν εδώ πέρα το χώρο. Αύριο, μάλιστα, 6 ώρα το live stream θα γίνει από εδώ πέρα προφανώς. Οπότε μπορείτε να περάσετε κιόλας αύριο να τα πούμε, ρε παιδί μου, για το χώρο και τα λοιπά. Ερωτήσεις από εδώ, από εκεί, λίγο τσιτσιμπίτσι, έτσι κουβέντα, τσιτσάτ και όλα αυτά. Γι' αυτό το βίντεο παρ' όλα αυτά νομίζω καλύψαμε τα πάντα. Οπότε τα λέμε αύριο ένα live stream ή σε κάποιο επόμενο βίντεο από αυτόν εδώ πέρα το χώρο. Αυτά. Αντίο.